Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νεκροί εντοπίστηκαν το μεσημέρι 3 αναρριχητές στο όρος Χελμός. Να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά που βρίσκεται στο σημείο. Νίκο. Καλησπέρα Μίνα, βρισκόμαστε στην περιοχή Μεσορούγκη Καλαβρίτων, πίσω ακριβώς από το χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής, στο όρος Χελμός, όπου εδώ μεταφέρονται σε λίγες ώρες, θα καταφέρουν τα διασωστικά συνεργεία να μεταφέρουν τους 3 άτυχους ορειβάτες, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν δυστυχώς νεκροί στην περιοχή στα ύδατα της Στιγός, με συγχωρείτε, πίσω ακριβώς από το όρος Χελμός. Οι 3 χιονοδρόμοι είχαν πάει στο συγκεκριμένο σημείο για να κάνουν παγωαναρρίχηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες οι οποίες έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτήν την ώρα, μια χιονοστιβάδα τους παρέσυρε με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Είναι σε εξέλιξη τώρα μια μεγάλη επιχείρηση να μεταφερθούν οι σωροί σε σημείο που θα μπορέσουν να τους παραλάβουν ασθενοφόρα για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ενώ πολύ μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση των αρχών από νωρίς το πρωί, με αέρια μέσα αλλά και με πήγες δυνάμεις, προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τους 3 ορειβάτες. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλες τις λεπτομέρειες στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρά 10. Δράση ομάδα. Τα πρότυπα εγκληματικής οργάνωσης ερευνά η αστυνομία για τα 15 άτομα που πήραν μέρος στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Οι αρχές ασφαλείας δεν αποκλείουν να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι στην ομάδα και η στιγνή δολοφονία να ήταν αποτέλεσμα ενός οργανωμένου σχεδίου. Μάλιστα, οι μαρτυρίες αυτοπτών σοκάρουν για την ομή βία των δολοφόνων. Συγκλονίζουν οι νέες μαρτυρίες κατοίκων που έζησαν τα τραγικά γεγονότα ξημερώματα Τρίτης με τη δολοφονία του άτυχου Άλκη και τον τραυματισμό των 2 φίλων του στην περιοχή της Χαριλάου. Φτάνει. Μην με χτυπάτε άλλο. Φτάνει. Και μετά από ώρα, τι ώρα, κάνω το δευτερόλεπτο. Το σβερνήσαν από εκεί, το φέρανε εδώ και πάει ένας φίλος και του λέει: άνοιξε τα μάτια σου, μίλησέ μου. Και όταν εξετέλεσαν την αποστολή τους, ακούγεται από εκεί μια φωνή και λέει: εντάξει, τελειώσαμε. Τους τελειώσατε, σταμάξε και φύγαμε. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων στη στιγερή δολοφονία του 19χρονου φοιτητή. Οι αξιωματικοί της δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής της ασφάλειας Θεσσαλονίκης αναλύουν καρέ-καρέ το οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Εκτιμούν ότι οι δράστες ήταν από 10 μέχρι 15 άτομα. Μάλιστα, να ζητούν για κατάθεση έναν 20χρονο, ο οποίος ήταν δράστης παρόμοιας επίθεσης στην ίδια περιοχή το 2019, μαζί με τον 23χρονο και σε βάρος του εκκρεμεί δίκη. Ο νεαρός την 5η, 3 μέρες μετά τη δολοφονία, ταξίδεψε στην Αλβανία, από όπου κατάγεται, και η αστυνομία ερευνά αν σχετίζεται με την υπόθεση της δολοφονίας του Άλκη. Περιμένουμε να γίνουν και άλλες συλλήψεις, ώστε να κλείσει όλο το θέμα των συλλήψεων. Όσοι έχουν εμπλακεί να συλληφθούν. Ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης τις τελευταίες ώρες έχει αλλάξει στάση. Παραδέχεται ότι ήταν στο σημείο της δολοφονίας, αλλά όχι ότι συμμετείχε ο ίδιος. Ο πατέρας του Άλκη στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω του Open, ζητώντας να μην φύγουν με αυτόν τον τρόπο άλλα παιδιά. Δεν θέλω να υπάρχει ξανά βία σε αθλητικούς χώρους. Περιμένω τον αγώνα μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ενωμένοι και αγκαλιασμένοι οι φίλαθλοι να περάσουν και αυτοί το ίδιο μήνυμα. Όχι άλλη βία στα γήπεδα. Να μην υπάρξει άλλο θύμα αθώο όπως ο Άλκης μας. Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι αγρότες, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους για το κόστος παραγωγής τους και την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στον κόμβο της Νίκαιας, τα τρακτέρι είναι αποκλεισμένα από αστυνομικές δυνάμεις και οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν την εθνική οδό με τα πόδια. Η συμβολική κατάληψη διήρκησε περίπου 1 ώρα. Οι αγρότες εντείνουν τις πιέσεις για περισσότερες παροχές, έχοντας απορρίψει τις προτάσεις της κυβέρνησης. Στο Μαρόκο, τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 5χρονου αγοριού που βρισκόταν παγιδευμένο επί 4 ημέρες μέσα σε ένα πηγάδι. Οι διασώστες ανέσυραν χθες το βράδυ νεκρό το μικρό Ραγιάν. Εν μέσω πανηγυρισμών, οι διασώστες ανασύρουν τον μικρό Ραγιάν από το πηγάδι όπου βρισκόταν εγκλωβισμένος επί 4 ημέρες. Αρχικά, οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες για την κατάσταση της υγείας του. Χρειάστηκαν λίγα λεπτά προτού οι γονείς του 5χρονου αγοριού μάθουν την τραγική κατάληξη του γιού τους. Στο τηλέφωνο δέχτηκαν συλληπιτήρια από τον βασιλιά Μοχάμεντ του Μαρόκου. On this sad occasion, His Majesty the King expressed his deepest condolences and sincere sympathy to all members of the family. Το παιδί είχε πέσει από ύψος 32 μέτρων στο πηγάδι την περασμένη Τρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και τη σπονδυλική στήλη, σύμφωνα με τις αρχές. Μέρα και νύχτα τα συνεργεία έσκαβαν μια σύραγγα για να φτάσουν στον πάτο του πηγαδιού και να απεγκλωβίσουν το Ραγιάν. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, καθώς ανα πάσα στιγμή υπήρχε ο κίνδυνος κατολίσθησης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλειστεί από μηνύματα συμπαράστασης από χρήστες σε όλο τον κόσμο προς τους συγγενείς του Ραγιάν, ανάμεσά τους και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Όλοι ήλπιζαν σε ένα θαύμα, αλλά ο μικρός Ραγιάν έσβησε προτού οι διασώστες καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν, βυθίζοντας στη θλίψη το Μαρόκο. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.